Καλώ ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκαινα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλού από εμά. Και εν ώψη, μάλιστα, των διακοπών του καλοκαιριού, είναι η ιδανική εποχή: είναι η διατροφή μα. Με τη βοήθεια του Διατολόγου Δατροφολόγου Θεμιστοκλή Δευτεραίου, θα μιλήσουμε για τι διατροφικέ παγίδε τη πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου. Γιατί δυσκολευόμαστε να πειθαρχήσουμε σε ένα πρόγραμμα διατροφή, και θα μάθουμε έξυπνε συμβουλέ ώστε να απολαύσουμε τι διακοπέ μα χωρί θερήσει αλλά και χωρί υπερβολέ. Γεια σα, κύριε Δευτερέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Καλησπέρα σα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καθώ ο καιρό ζεσταίνει, θα λέγαμε ότι οι διατροφικέ μα ανάγκε μεταβάλλονται σε σχέση με το χειμώνα. Οι διατροφικέ ανάγκε σχέση με το χειμώνα μεταβάλλονται πρώτον, χρειαζόμαστε περισσότερο νερό λόγω τη αυξημένη θερμοκρασία. Λόγω τη αυξημένη εξωτερική θερμοκρασία. Άρα έχει να κάνει με το ότι ο οργανισμό μα χρειάζεται άλλου τύπου ή άλλη δοσολογία, είτε σε υγρά Χρειά, είτε σε τροφέ. Χρειάζεται, χρειάζεται, λίγο περισσότερο νερό mm -hmm. λόγω τη εφίδρωση που δημιουργείται στον άνθρωπο οργανισμό. Η διεθνή σύσταση είναι 8 με 10 ποτήρια μερισίω mm -hmm. υγρών. Πρώτον αυτό. Δεύτερο. Αυτό είναι γύρω στα 2 λιτρά. 1,5 με 2 λίτρα, ναι, ναι, ναι. Με δύο λίτρα την, την, ημέρα. την ημέρα. Ωραία. Ε, σε σχέση με, με τι τροφέ. Σε σχέση με τι τροφέ, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πρόσληψη ε, των απαραίτητων βιταμινών λόγω τη περίοδου ακτινοβολία. Ε, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε κάπως την πρόσληψη τη βιταμίνη C, τη βιταμίνη ε. E. Θέλετε να μα τα πείτε λίγο πιο πρακτικά, δηλαδή τι να τρώμε περισσότερο. Να τρώμε γενικώ ε, φρέσκα φρούτα Τέλεια. και λαχανικά, ποικιλία χρωμάτων. Α, μάλιστα. Να είναι σε, πολύχρωμο σε... και το πιάτο μα. Ακριβώ. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Να είναι πολύχρωμο σε εβδομαδία βάση. Mm -hmm. Να καταναλώνουμε μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Όχι ένα φρούτο ε, κάθε μέρα το ίδιο. Να μην καταναλώνουμε π.χ. μόνο μπανάνα κάθε μέρα. Καταναλώνουμε και πορτοκάλι που έχει αυξημένη ποσότητα βιταμίνη. Και, C. Μήλο, και... και μήλο. Πολύ ωραία. Αφού κατά γενική ομολογία η σωματική μα δραστηριότητα αυξάνεται το καλοκαίρι. Και η όρεξή μα μειώνεται λόγω τη ζέστη. Γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι παίρνουν βάρο του καλοκαιρινού μήνε, ε, Αυτό είναι λόγω των διατροφικών πειρασμών που υπάρχουν το καλοκαίρι. Κάπω έτσι θα το ε, όρισα. Ό,τι πα διακοπέ, α πούμε. Ναι, ακριβώ είναι διακοπέ. Είναι η χαλάρωση mm. ε, του καλοκαιριού. Και αυτό σχετίζεται με αξιωμένη πρόσληψη είτε παγωτών είτε ποτών. Δεν υπάρχει έλεγχο, δηλαδή mm -hmm. ε, στην κατανάλωση λιπαρών τροφίμων. Ε, και επίση υπάρχουν και κάτι πειρασμοί. Δηλαδή, ε, πειρασμοί. Λε ότι θα φάω μια χωριάτικη σαλάτα που είναι ένα πλήρε γεύμα, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Όμω, απ' την άλλη, έχει εκείνη τη φετούλα την υπέροχη που έχει πάρα πολλέ θερμίδε. Ακριβώ. Είναι ένα πλήρε γεύμα, είναι ένα υγιεινό γεύμα. Απλά πρέπει να το καταναλώσουμε με μέτρο. Με μέτρο. Ναι. Mm -hmm. Με μέτρο και να μην βάλουμε πάρα πολύ ελαιόλαδο. Γιατί έχει πολλέ θερμίδε. Είναι με το ελαιόλαδο, mm -hmm. αλλά μα προσδίδει πολλέ ε, θερμίδε. Να σας πω, η αυξημένη κατανάλωση ε, νερού και υγρών γενικά ε, το καλοκαίρι δεν ευνοεί την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού για να καταλήξω φυσικά στο μεταβολισμό μας. Άρα δεν κάνει καλό στο μεταβολισμό. Ε, αρχικά πάμε να δούμε τι είναι ο βασικός μεταβολισκός ρυθμός. Mm -hmm. Είναι ελάχιστη ενέργεια που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις φυσιολογικές μεταβολικές δεργασίες σε κατάσταση ηρεμίας. Οκ. Okay. Ε, δηλαδή για να επιβιώσουμε σε κατάσταση ηρεμίας. Ωραία. Είτε για την αναπνοή, Είτε για, για του καρδιακού παλμού. Mm -hmm. ε, επηρεάζεται από διάφορα στοιχεία ο βασικό μεταβολισμό. Όπω είναι το φύλλο, η ηλικία, το ύψο ημική μάζα, η λιπόδη μάζα και άλλα. Ωραία. Όσον αφορά τα υγρά που είπατε, ναι, ναι. Ε, το σωματικό βάρο μα αποτελείται από το λιπόδη σωματικό βάρο και το άλλο σωματικό βάρο. Εντάξει, μην μου λέτε τόσο εξειδικευμένα πράγματα, γιατί το θέμα είναι να είμαστε πρακτικοί στο πώ να μπουστάρουμε το μεταβολισμό μα. Σωστά. Καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με όλα αυτά που λέτε Είναι παράμετρος, ηλικία Και 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 ε, Εκατομμύριο πράγματα Αλλά τι θα προτείνατε εσείς Το άλλο υποσωματικό βάρος που σα είπα πριν Όσο Φέβαια. περισσότερο είναι Μάλιστα. Τόσο καλύτερο μεταβολισμό έχουμε Το άλλο υποσωματικό βάρος είναι η μυϊκή μάζα Η οστική μάζα, τα υγρά που έχουμε Ναι και τα όργανα μα. Δηλαδή, όσο περισσότερο νερό καταναλώνουμε, τόσο αυξάνεται ο βασικό μεταβολικό ρυθμό. Τέλεια. Οπότε να, να καταναλώνουμε πολλά υγρά και νερό το καλοκαίρι. Ακριβώ. Γενικά, προφανώ πρέπει να γίνει. Γενικά, γίνεται. όλο το χρόνο. Έτσι, όλο το έτσι. Χρόνο. Ε, για πείτε μα και άλλε διατροφικέ παγίδε. Είπαμε, α πούμε, ε, τη φέτα και το ελαιόλαδο στη χωριάτικη. Θα μπορούσατε να προσθέσετε, για παράδειγμα, το καρπούζι. Λέει φρούτο είναι, αλλά μήπω περιέχει πάρα πολύ ζάχαρη. Το καρπούζι φρούτο είναι, αλλά μα καταναλώνεται με μέτρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Γενικά τα φρούτα είναι καλό να τα καταναλώνουμε. Mm -hmm, mm -hmm. Και γενικώ στη διατροφή δεν υπάρχει απογορευμένο τρόφιμο. Σε μια ισορροπημένη διατροφή όλα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο. Σαν παγίδα καλοκαιρινή, όπω είπατε, το... τ την λελογισμένη χρήση του ελαιόλαδου. Θα έλεγα σαν παγίδα θα έλεγα το... τα κοκτέιλ. Ε, βέβαια, πα, να μειωθεί ε, η κατανάλωση. Διατροφική βόμβα. Το κοκτέιλ ακριβώ, γιατί ναι. έχει αυξημένο θερμιδικό περιεχόμενο. Mm -hmm. Τα ποτά επίση έχουν αρκετέ θερμίδε. Να το αντικαταστήσουμε με λευκό κρασί, α πούμε, ή με μπύρα. Θα μπορούσαμε να το καταστήσουμε ή με μπύρα ή λευκό κρασί. είμαι μπύρα με λευκό κρασί. Mm -hmm. Ποιο είναι καλύτερο, Καλύτερο, θα, καλύτερο είναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι ίσω η μπύρα λίγο καλύτερη. Γιατί έχει χαμηλότερη έχει, ποσότητα αλκοόλ. Έχει χαμηλότερη ποσότητα αλκοόλ, έχει λίγο λιγότερε θερμίδε, αλλά και τα δύο, και το γρασί και η μπύρα, δεν είναι κενέ θερμίδε, διότι μα παρέχουν και κάποια θρεπτικά συστατικά, όπω είναι η βιταμίνη του συμπλέγματο B και άλλα θρεπτικά συστατικά, ηχνοστοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του οργανισμού μα. Και γενικώ αυτά τα δύο δεν περιέχουν πάρα πολλέ θερμίδε. Δηλαδή, 250 ml μπύρα έχει περίπου 107 θερμιδε Πόσο είναι 250 ml, ένα κουτάκι, μισό... Ένα κουτάκι είναι 330. Ωραία, ε, περίπου εκεί εν πάση ναι, περιπτώσει. Περίπου Ωραία. ένα κουτάκι 107 θερμίδες. Και ένα ποτήρι κρασί 120 mm -hmm. ml περιέχει 100 θερμίδε. Ένα, ένα ποτήρι, ναι. Ναι, ναι. Να σα πω, αφού μιλάτε... μεγάλο με κάτω, βάσκα. Ναι, 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 ναι. Αφού μιλάτε για τα ποτά και το αλκοόλ, υπάρχει και... Κάτι που συνδυάζεται με αυτό, που είναι οι ξηροί καρποί, τα τσίπς, ε, τα παρελκόμενα δηλαδή που σου φέρνουν μαζί με το ποτό σου. Τι μπορούμε να τρώμε ε, ως συνοδευτικό ώστε να μην εκτοξευθεί θερμιδικά η εξοδός μας. Ναι, τα παρελκόμενα των ποτών συνήθως είναι τα ξηροί καρποί, που είναι αλμυροί, οπότε θα πάρουν μεγάλη ποσότητα αλατιού και θερμίδων. Είναι τα λαχανικά. Είναι που τα... Αυτό είναι οκ. Okay. Είναι οκ μια... είναι okay τα λαχανικά, είναι τα φρούτα όπου και αυτά είναι οκ. Okay. Έχουν όμω πολλέ θερμίδε οι καρποί. Έχουν πολλέ θερμίδε οι καρποί. Είναι υγιεινοί. Mm -hmm. Έχουν και καλά λιπαρά, όπω ο Μέγα Τρία λιπαρόξια, αλλά έχουν πολλέ θερμίδε. Οπότε να καταναλώνουμε τα παρελκόμενα των ποτών, αλλά με μέτρο. Πρώτον, θα πρότεινα καλύτερα λαχανικά και φρούτα μαζί με το, Βέβαια, με το, το ποτό. Σωστά. Ε, τα λάιτα αναψυκτικά κάνουν πράγματι αυτό που υπόσχονται σε σχέση με τι θερμίδε τα light αναψυκτικά, αναψυκτικά σε, σε, σχέση με τι θερμίδε, όντω έχουν ελάχιστε μηδαμινέ θερμίδε, αλλά κάποιε μελέτε τα έχουν συσχετήσει, με ναι, τελευταίε ναι. με αύξηση του σωματικού βάρου. Πώ? Και αυτό γιατί γίνεται. Γιατί? Ε, σε κάποιου ανθρώπου που έγινε μελέτη, μα έδειξε ότι άνθρωποι που καταναλώνουν light αναψυκτικά, ναι, ναι. ε, τι θερμίδε δεν παίρνουν από το light αναψυκτικό, τι παίρνανε μετά με την κατανάλωση λιπαρών τροφίμων. Σου δημιουργείται η ανάγκη δηλαδή να φας μετά το, Ακριβώς και άλλη μελέτη έδειξε ότι σου, light. σου αυξάνει την όρεξη Επειδή είναι πολύ γλυκό Σου αυξάνει ah. την όρεξη για κατανάλωση ζάχαρης και γλυκών τροφίμων Καταπληκτικό, Καταπληκτικό. Και εκτός, συγνώμη, συγνώμη, το εκτός από αυτό mm -hmm. αυξάνει τις πιθανότητες για διάφορα νοσήματα Και τα light αναψυκτικά από Όπως σαχαρόδιαβή ε, τύπου 2 Όπως καρδιαγιακά νοσήματα ε, Όπως ε, προβλήματα στα οστά Οκ. Okay. Με, με τα παγωτά τα 0% ναι. Τι γίνεται, τι ισχύει, Μπορούμε να τρώμε άφοβα όσα θέλουμε, Όχι, δεν μπορούμε να τρώμε άφοβα. Διότι λοιπόν, έχουν θερμίδε, απλώ δεν έχουν λιπαρά προφανώ. Ακριβώ. Μπορεί να είναι 0% λιπαρά mm -hmm. ή 0% ζάχαρη mm -hmm. ή 0% και τα δύο, αλλά δεν πάνε να πει ότι δεν έχουν θερμίδε. Έχουν θερμίδε, απλά έχουν λιγότερε από τα κλασικά παγωτά. Πρέπει να τρώμε και αυτά με μέτρο. Και πάμε στο σινεμά, το υπέροχο καλοκαιρινό σινεμά, ένα ελληνικό τελείω ε, φαινόμενο. Αλλά σινεμά χωρί πατατάκια ή χωρί popcorn γίνεται. Τι να τρώμε εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, τα popcorn και τα πατατάκια, τα νάτσου που έχουν κυρίω στο σινεμά και τα αναψυκτικά έχουν πολλέ θερμίδε. Δηλαδή, ένα μεσαίο μεγέθου ε, popcorn έχει γύρω στι 700 θερμίδε. 700 με 950, αγάπη, εκεί κυμαίνεται. Τελείω. Και τα νάτσος, επίση κυμαίνονται και αυτά σε 750 θερμίδε και είναι όλα λίπο. Δηλαδή, μιλάμε για περίπου 30 γραμμάρια λίπους την ημέρα. 30 γραμμάρια λίπους θα πάρουμε από το συγκεκριμένο γεύμα, που οι διεθνεί συστάσει για ένα μέσο ενήλικα ορίζουν περίπου 70 γραμμάρια την ημέρα να παίρνουμε. Ήσασταν σαφεί. Οπότε κανονικά δεν πρέπει να καταλάβουμε. Ήσασταν σαφεί. ή να τα καταλάβουμε με, με τι μέτρο. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Μπορούμε να φτιάξουμε popcorn σπίτι μα και να μην βάλουμε αλάτι ή βουτύρο. Αυτό είναι μια λίστα. Μπορούμε να φτιάξουμε popcorn στο σπίτι και να βάλουμε ελάχιστο αλάτι. Και να μην βάλουμε. Μην... Μην... Ναι, ναι. και ξέρουμε πώ τα έχουμε παρασκευάσει εξάλλου. Ακριβώ. είναι πιο υγιεινά. Ε, Στου ε, ανθρώπου. Ε, αρέσει πολλά να μιλούν διατροφικά με αντιστοιχίε. Οι θερμίδε που καίμε, α πούμε, έχουν να κάνουν με μισή ώρα κολύμβηση, μία ώρα κτλ. Ε, ε, αυτοί λοιπόν που κολυμπούν ή παίζουν ρακέτε, μήπω δικαιούνται να τρώνε περισσότερο, εντάξει, τα χτάνει. Όλοι δικαιούμαστε να τρώμε περισσότερο. Είπα, περισσότερο. Α, ναι, περισσότερο. Σωστά. Δικαιούνται να τρώνε περισσότερο από την άποψη ότι έχουν αυξημένη φυσική δραστηριότητα, mm -hmm. οπότε καίνε κάποιε θερμίδε, άρα. Δύσκολα θα έχουν αυξημένο θετικό θερμιδικό ισοζύγιο. Άρα μπορούν να τρώνε παραπάνω. Τι συμβουλέ δίνετε σε όσου σα επισκέπτονται στο γραφείο σα πριν τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Είστε αυστηρό στο πρόγραμμα που βάζετε, επιτρέπετε κάποιε παρασπονδίε, λέω διακοπών. Μπορεί να πείτε ε, αφού πα μια εβδομάδα διακοπέ, τι δύο μέρε φάω τι θε. Δεν ξέρω. Ή τι του λέτε να τρώνε, να μην τρώνε. Βασικό κομμάτι του ειδικού μου είναι η διατροφική εκπαίδευση δηλαδή η κατανάλωση όλων των τροφίμων, ποικιλία τροφίμων και να γίνονται και κάποιε παρασπονδίε, αλλά με μετρο mm -hmm. Δεν είμαι υπερβολικά αυστηρό, διότι δεν έχει θετικά αποτελέσματα η έντονη αυστηρότητα στον ασθενή. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια έξυπνα ή πρακτικά tips ώστε να απολαμβάνουμε πραγματικά τι διακοπέ μα χωρί διατροφικέ στερήσει και χωρί να ξεφεύγουμε θερμιδικά. Ναι. Είναι η κατανάλωση οπωσδήποτε του πρωινού, να μην ξεχνάμε Α, ποτέ το να πρωινό. Μην το διότι είναι σημαντικό. Μερικέ φορέ ξέρετε τι διακοπέ τι γίνεται. Δύο πράγματα. Ή λε δεν θα φάω καθόλου πρωινό γιατί όλη τη μέρα θα τρώω. Ή πα σε αυτού του ε, μπουφέδε των ξενοδοχείων και προσλαμβάνει 10.000 θερμίδε με, με το καλημέρα. Ακριβώς. Με τα κουρασάν, με τα ε, pancakes, με τα κέικ. Με... Ακριβώ. Μελέτε έχουν δείξει όσον αφορά το πρωινό ότι όσοι άνθρωποι καταναλώνουν πρωινό έχουν αυξημένε πιθανότητε να χάσουν βάρο και να μην το ξαναπάρουν μετά. Α, αυτό ωραία. γιατί συμβαίνει, ε, διότι, διότι το πρωινό σταθεροποιεί τα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα και αυτό έχει σαν συνέπεια τον έλεγχο τη όρεξη και των επιπέδων ενέργεια. Άρα το πρωινό είναι απαραίτητο. Απλώ να ξέρουμε τι τρώμε στο πρωινό. Να είναι πλούσιο πρωινό. Θρεπτικό. Και κρουασάν επιτρέπεται. Όχι, όχι, κρουασάν δεν επιτρέπεται. Πάνκέι με μερέντα. Όχι. όχι ούτε αυτό δεν Άρα... επιτρέπεται. Πρωινό πλήρε, δηλαδή εννοώ να περιέχει υδατάνθρακα λίπο και πρωτενη. Mm -hmm. Πήγαινε ένα παράδειγμα. Πήγαινε να καταναλώσουμε γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με δημητριακά, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και ξύλου καρπού. Mm -hmm, mm -hmm. Συνδυάζει και τα τρία μαγροθερπτικά συστατικά. Ψωμί με βούτυρο ή μέλι. Και ψωμί θα μπορούσαμε με λίγο βούτυρο και λίγο μέλι και γάλα. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Doctor Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Doctor Anytime είστε σε καλά χέρια.